βρισκόμαστε μέσω της μεταγραφικής περίοδου και οι ομάδες ήδη έχουν ξεκινήσει τον προγραμματισμό τους και την ενίσχυσή τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Ήδη έχουν προχωρήσει σε αλλαγές προπονητών, σε προσθήκες και αφαιρέσεις παικτών από το ρόστερ τους. Η κάθε ομάδα κινείται διαφορετικά στο μεταγραφικό παζάρι, ανάλογα με τους στόχους, τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος αλλά και της νοοτροπίας που διέπει τις κάθε διοικήσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνιστούν στον πρώτο όμιλο. Και πάλι το έργο τους δύσκολο κόντρα σε δυνατές και ιστορικές ομάδες. Το καλό ότι από τη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος θα υποβιβαστούν μόνο δύο ομάδες. Να πούμε πρώτα για τον Ιορδαϊκό, ο οποίος συμφώνησε με τον πετυχημένο προπονητή Αλέξη Αλεξίου να βαδίσουν μαζί και τη νέα χρονιά στα λιμέρια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από εκεί και πέρα φροντίζει και για την ενίσχυσή του. Όπως μάθαμε, απέκτησε τον 25χρονο Τόμι Κωνσταντίνοφ και τον 32χρονο Ένιο Κραστόβτσεβ. Επίσης τον Αλβανό Πράβαλτη Ξάφτα. Τους Έλληνες Θεοδουλίδη Δημήτρη, Μπαλίτσα, τον Μυροφορίζο Γιάννη, τον Στόικο τον Κώστα τον Δερματοφύλακα από τη Φόρνο και τον, όπως είπαμε, και τον Μπαλίτσα από την ΑΕΚ. Τώρα, ο Μακεδονικός Σούφα με νέο προπονητή, τον Γιώργο Παπακώστα, φρόντισε και αυτός να ενισχυθεί, απέκτησε τον Τάσο Χρυσοστομίδη, τον Γιώργο τον Σημειονίδη και τον Θωμά τον Μπιλίτσα, τον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο και τον Άλτο τον Τσόμπο. Ο Βατόλακος, τώρα η ομάδα από τα Γρεβενά, από ό,τι μάθαμε μόλις πριν 2-3 μέρες ξεκίνησε ο προγραμματισμός, η ομάδα από εβδομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της, μίλησε η διοίκηση με κάποιους ποδοσφαιριστές από το υπάρχον ρόστερ και θα κινηθεί και μεταγραφικά για να ενισχυθεί με το δύσκολο πρωτάθλημα, όπως είπαμε, της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τώρα, να πάμε και στο τοπικό της Κοζάνης. Φέτος για πρώτη φορά και η ομάδα της Κοζάνης στο τοπικό. Αν και από τη διοίκηση μέχρι σήμερα δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω, το όνομα και μόνο της Κοζάνης δηλώνει πρωταθλητισμό, τίποτα άλλο. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει και το θέμα του προπονητή, ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα για να αναλάβουν τις τύχες της ομάδας. Να τολμήσουμε να πούμε μερικά που ακούστηκαν και φτάσαν στα αυτιά μας. Γιάννης Παρασκευάς, ο Τζικαλιός ο Σάκης, ο Προβίδας ο Γιάννης, ο Τσαγκαλίδης ο Κώστας, ο Μάκης ο Μαλούτας, ακόμα και για ξένο προπονητή έχει ακουστεί. Αυτά να πούμε ότι είναι οι πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά μας. Ενίσχυση, ερωτηματικό. Σίγουρα η διοίκηση κάνει τις κινήσεις της. Έχει συμφωνήσει πάντα με τις ίδιες πληροφορίες με πολλούς από το περσινό ρόστερ και κοιτά και τους μεταγραφικούς στόχους. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που κλέβουν την παράσταση μεταγραφικά είναι η Σιάτιστα, η ΑΕΠ Καραγιαννίων, η Εράτηρα που σηκώνουν ψηλά τον πήγη φέτος. Να πούμε για τους προπονητές που άλλαξαν: η Ελλήνια πήρε τον Σταφυλίδη τον Σάβα, ο Θήκος Πατερού τον Κωνσταντίνη τον Απόστολο, η Καλαμιά, τον Κασικτσόπουλο τον Κώστα, η Αναγέννηση Πτολεμαίδας τον Χρήστο τον Παπά. Και έκλεψαν, όπως είπαμε, τις εντυπώσεις μεταγραφικά. Είναι η Σιάτσα, ο μακεδονικός Σιάτσας, που έχει αποκτήσει τον Στράτο, τον Καραμπατζάκη, τον Χρήστο, τον Σερσέμι και τον Φώτη, τον Αμαραντίδη. Τρεις ποδοσφαιριστές πολύ σημαντικοί, θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα της μακεδονικής Σιάτσας, που έχει βάλει στόχο για την άνοδο. Επίσης, η ΑΕΠ Καραγιαννίων έχει αποκτήσει τον Ακρίτα, τον Ακριτίνη, τον Κουτσομήτρο, τον Άγη, τον Παπαχαβονίκου, τον Ρωμίλο, τον Γουτουχίδη, τον Γιάννη και τον Βασίλη, τον Πολοκίδη. Ο Εθνικός Βατερού, Ζινόβιο Σταύρο, Χάρη Σακαλή, Μπάμπη Λαζαρίδη, Σαλονική Διγιάννη και τον Θανάση, τον Ντάκο, τον Γόσα, τον Δερματοφύλακα, Ηλία Σωτηρίου, τον Βουγαλή, τον Αριστοτέλη και τον Πιστόλα, τον Ανδρέα. Ο Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, και αυτός κινήθηκε δυναμικά, αν και νεοφώτιστο στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, Αντώνης Κουμπούρας, Νίκος Δίντσος, Θωμαίδης Παύλος, Χατζής Θόδωρος Παναγιωτίδης Περικλής. Η Αϊκοζάνης, και αυτή κινήθηκε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Νίκος Αποστολίδης, Κώστας Αμπατζίδης, ο Πάρης ο Μάγκος, Ανδρέας Ριγάκης, Γρηγόρης Δάμου, Νίκος Μούσιος, Στάθης Πετρίδης, Μιγάλης Μαρτυρόζοφ, Ευρυπίδης Δούμας, Γρηγόρης Θεοφανίδης και Κώστας Καλαφετίδης. Η Εράτηρα απέκτησε, όπως είπαμε, τον Νίκο Αθανασιάδη, τον Κώστα τον Μαλούτα και τον Κωστή τον Ευαγγελόπουλο, Μακεδονικός Κοζάνης Παναγιώτης Μαλούτας, Κώστας Χατζίδης, Γιάννης Μπάκαλος, Δημήτρης Λάμπρου, Μάρκος Πηγαδάς, Σιάμις Τέλειος, Τροβούκης Θανάσης και ο Γιώργος Κοταρίδης. Βλέπουμε ότι
ομάδες ενισχύθηκαν σημαντικά. Μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Α κατηγορία της Κοζάνης. Ήδη χαρακτηρίζεται από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα, πανελλήνια θα έλεγα, αν εξαιρέσεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Και πραγματικά κάθε χρόνο ανεβαίνει συνέχεια. Να πούμε και δύο λόγια για το Β' κατηγορία. Η Άνω Κόμη, η Ασβεστόπετρα, η K20 του Ερδαϊκού, η Κρυόβρηση από τον δεύτερο όμιλο κινούνται και αυτές δυναμικά και μεταγραφικά έχουν βάλει στόχο την άνοδο. Και να πούμε και δύο λόγια για τις άλλες, εδώ για τους άλλους, για τους όμορους νομούς. Στο νομό Φλόρινας, δυναμικά ο ιστορικός ΠΑΣ Φλόρινας, η Φίλα Φιλότα, το Αμίντεο, από την Καστοριά ο Παναργιακός, η Καλυθέα και ο Κάστορ, και από τα Γρυβνά, Πισός, Γρεβενών και Αεράτα. Με η όρεξη των ομάδων εδώ στην Δυτική Μακεδονία αλλά και στην Κοζάνη έχει ανεβεί αυτό το τοπικό, γιατί φέτος για πρώτη φορά θα ανεβαίνουν χωρίς αγώνες μπαράζ από τα τοπικά πρωταθλήματα των ΕΠΣ, χωρίς αγώνες μπαράζ στην γάμα εθνική. Να πούμε ότι το πρωτάθλημα στην Κοζάνη, στο ΕΠΣ Κοζάνη, ξεκινάει στο Α τοπικό 11 Σεπτεμβρίου, στο Β' τοπικό 18 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει 28 Αυγούστου στη Νεανή, σε μια εκδήλωση που θα κάνει και η ΕΠΣ Κοζάνης. Θα τιμήσει και τους καλύτερους παράγοντες, ποδοσφαιριστές, προπονητές της χρονιάς που μας πέρασε.